Η πρώτη ερώτηση είναι για πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το δημοτικό σχολείο. Όταν είμαι μαθητής της Κρήτης και παρακολουθώ μαθήματα της Τετάρτης, είμαι μαθητής της Πέμπτης και παρακολουθώ μαθήματα της Έκτης. Όταν είμαι μαθητής της Τρίτης και παρακολουθώ μαθήματα της Τετάρτης, θα μου δώσει το αποδεικτικό στο τέλος της χρονιάς της Τρίτης. Χρόνο αυτός, οι μαθητές που παρακολουθούν τις Πέμπτες, που παρακολουθούν τις Έκτες, θα γυρίσουν πίσω τις Έκτες και θα παρακολουθούν τις Πέμπτες. Μιλάω συγκεκριμένα για το Δημοτικό Σχολείο Βουλγαρινίου. Έστειλα ένα email στο Υπουργείο, απάντησε μόνο με το ΦΕΚ. Αυτό το θεωρείτε σωστό, ένας μαθητής να παρακολουθεί τα μαθήματα στην επόμενη και να παίρνει απολυτήριο στην τάξη, μισό, και κάτι άλλο. Για θα έπρεπε να είναι, το οποίο είναι δεδομένο σε όλα, ακόμα και στα αφρικανικά κράτη. Ένα κομπιούτερ, κάτι, ένας υπολογιστής μέσα σε αυτά τα αγροτικά σχολεία. Πού γίνονται αυτά, εγώ δεν τα ξέρω. Λοιπόν, μου δίνετε μια καλή ευκαιρία. Αν είχε κάνει άλλη ερώτηση, πες την τώρα, δεν θα ξέρω. Όχι, δεν κάνω διαλογό. Πες, είπες για την εκπαίδευση για το σχολείο. Η άλλη ερώτηση που είναι για το θεματολόγιο. Εδώ τα χωριά ήταν μετά από το σχολείο, τα ξέρετε, τα πήγαν μπροστά. Κατοικήσανε, εδώ φτιάξανε διάφορους συγγενούς. Ήρθε τώρα το θεματολόγιο. Ξέρω, έχετε δώσει κάποια παράταση και τα λοιπά. Όχι, όχι. Αυτά. Α, θα σου πω, ξέρω. Θα σε απαντήσω εγώ σε όλα. Λοιπόν, είπα για τα παιδιά πριν, που είναι πολύ σημαντικό. Αφήστε να κουβεντιάσουμε μόνοι μας, δεν ταλαιπωρούμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, θα πω όμως αυτά που είπες δημόσια. Η πρώτη ερώτηση είναι, γιατί δεν ακούστηκαν έξω, για το πρόγραμμα μαθημάτων για το σχολείο. Έτσι. Εγώ θα σου μιλήσω και σαν εκπαιδευτικός. Γιατί είμαι γιος δασκάλων και έχω μεγαλώσει μέσα σε οικογένεια εκπαιδευτικών. Τα ακούσματά μου ήταν μόνο για την εκπαίδευση, για τα μαθήματα, για τις γνώσεις. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Το Υπουργείο και το κάθε Υπουργείο βγάζει ένα πλαίσιο και έναν οδηγό. Από εκεί και κάτω έχει και τους διευθυντές εκπαίδευσης, έχει και τους συμβούλους και έχει και το διευθυντή του σχολείου, για να διευθυντές εκπαίδευσης μίλησα για όλο τον νομό, και έχει και το δάσκαλο. Δίνει λοιπόν μία ευελιξία στο δάσκαλο να οργανώσει το μάθημα. Για το ενδεικτικό μιλάω κι εγώ. Λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουν πώς θα γίνουν τα μαθήματα, διότι στο τέλος της χρονιάς και στο τέλος της πρωτοβάθμιας ή του γυμνασίου ή του λυκείου να έχει πάρει ο μαθητής, να έχει πάρει τα εφόδια που πρέπει να έχει πάρει. Βάζει ένα κατώτερο που πρέπει να το πιάσουν όλοι οπωσδήποτε. Εκεί λοιπόν, γίνεται το εξής. Πρέπει ο μαθητής να πάρει τις γνώσεις του. Αυτό είναι αξίωμα. Δεν πρέπει να αλλάξει. Τις γνώσεις της λοιπόν, πάρει, αλλά πάει σύμφωνα με την ηλικία του και σύμφωνα με τα φτάκια. Στην κρατία είχαμε σχολείο κάτω από αυτό. Δεν πάει να πει, θα δώσουμε σήμερα στα παιδιά. Εγώ είμαι ευγενής. Δεν ακούγησες. Λέω λοιπόν το εξής. Θα πρέπει να δώσουμε μια εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι είναι παιδαγωγοί και ξέρουν. Εάν δεν την κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους, γι' αυτό υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι απ' έξω. Η κοινωνία δηλαδή, πρώτα απ' όλα. Οι γονείς, δεν είμαι δάσκαλος, δεν είμαι διευθυντής. Είμαι μαθητής της Τρίτης Δημοτικού και κάνω μαθήματα της Τετάρτης Δημοτικού. Αυτό σου απαντάω. Εντάξει, λοιπόν, γιατί να κάνω τις τετάρτες. Δεν αυτό σου απαντάω. Γιατί μια τάξη πιο πάνω. Αυτό σου απαντώ. Γιατί σε λίγο θα μπορούσα να κάνω μαθήματα του γυμνασίου. Αυτό σου απαντώ, δεν το θέλω να καταλάβεις. Ευχαριστώ που λες ότι δεν το κατάλαβα. Στο Πανεπιστήμιο κάνω μάθημα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής.
Θα σου πω το εξής. Υπάρχουν μαθήματα, και σταματάμε με αυτό το κουβέντα γιατί είναι τεχνική και πάει πολύ, πολύ κάτω. Δεν είναι να το απαντήσουμε εδώ και να μας ακούνε έτσι περί 100 άτομα γύρω-γύρω. Σου λέω λοιπόν το εξής. Το μάθημα της ιστορίας που κάνεις στην Τετάρτη μπορεί να το κάνεις και στην Τρίτη. Το μάθημα της χημίας που κάνεις στην Τρίτη μπορείς να το κάνεις και στην Τετάρτη. Στο λόγο του με δάσκαλους. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο δάσκαλος. Εξαρτάται από τα μαθήματα, το απολυτήριο που θα πάρεις όμως, θα είναι το απολυτήριο της τάξης που παρακολουθείς. Αυτό δεν συζητείται. Αλλά λέω και κάτι άλλο, που το έχουμε συνήθεια στην Ελλάδα. Μιλάμε τα σαπάνω στον άλλο, δεν θα καταλαβαίνει κανένας. Λοιπόν, το πρώτο το απάντησα. Λέω το εξής. Είπα ότι είμαστε εδώ και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Σύλλογος των Γονέων, όλη η κοινωνία και εγώ σας ζητώ από εσάς τη βοήθειά σας. Στο εξής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Γιατί υπάρχουν προβλήματα. Κανένας δεν είπε ότι δεν υπάρχουν ποτέ προβλήματα. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο υγείας για το ασθενοφόρο. Δεν μπορεί να περνά μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένας μήνας και να μην παίρνετε ένα τηλέφωνο. Εμένα, προσωπικά, το γραφείο μου. Για να δώσω λύση άμεση. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω τώρα εδώ. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Στο κέντρο υγείας υπάρχει διευθυντής, δεν μπορεί να πάρει διευθυντή στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έγινε αυτό που σας λέω. Αυτό που λέω έγινε. Δεν θέλω να ξανασυμβεί. Να διορθώσουμε ό,τι κακό έχει γίνει. Μην το ξανακάνουμε, λέει το λάθος. Το είπαμε και πριν. Έγινε λοιπόν. Δεν ανταποκρίνεται η δημόσια διοίκηση. Δεν σου λέει, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, είναι το ρόλο. Μην το κάνουμε όπως στο στρατό. Ο ένας έλεγε όχι, εγώ ο άλλος. Λοιπόν. Επειδή εγώ παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου και λέω ότι την ευθύνη την έχουν οι κυβερνώντες για όλα τα θέματα, σας λέω λοιπόν ότι σας ζητώ να με επικοινωνήσετε άμεσα για να παρέμβω και να δώσω λύση επί τόπου. Θέλω να το ξέρετε. Και μου δίνει μια μεγάλη ευκαιρία για αυτό που είπες τώρα πιο πριν. Άρα, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό και για την παιδεία, αν χρειαστεί και για το σχολείο και για το κέντρο υγείας και για το δρόμο και για το κινητό τηλέφωνο που χρειάστηκε πέρυσι. Ήταν δυνατόν να φέρουμε τουρίστες στην περιοχή και να είναι τα Θεοδόρια να μην υπάρχει κινητό τηλέφωνο το 15 Αύγουστο και να έχουμε αφήσει να περάσουν όλα να έρθουν καθί το κινητό μετά η σύνδεση, η κεραία από την Κοσμοτέ μετά το τέλος Αυγούστου. Όχι βέβαια, δεν το επέτρεψα να γίνει. Εγώ δεν το επέτρεψα να γίνει. Και δεν θα ξαναγίνει ποτέ στην περιοχή τη δική μας εδώ πέρα. Και όσο μου δίνει ο Θεός δύναμη, όχι μόνο στην Άρτα, στα Τζουμέρκα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, το σωστό και το καλό θα γίνεται. Διότι είμαστε στην πολιτική για να προσφέρουμε. Δεν είμαστε εδώ για τις καρέκλες μας και για τις θέσεις μας και για να λέμε μεγάλες κουβέντες. Τέρμα και τελείωσε αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Υπάρχει. Να τελειώσουμε. Καταρχήν, έχει ένα κέρασμα είναι δικό μου από όλους που σας έχω ταλαιπωρήσει και έχει γίνει τόσο ώρα εδώ. Λοιπόν. Δείχνουμε και όλα εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε το εξής. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, να ακουστούμε όλοι, να πούμε τις απόψεις μας, να πούμε τη γνώμη μας και στο τέλος ο καθένας είναι μόνος του να αποφασίσει και να πάει να ψηφίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Όταν μέσα στο παραβάν είναι μόνος, μόνος ο καθένας. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής τώρα. Να ξέρετε το εξής. Και εγώ θέλω απαντήσεις. Λοιπόν, και θα κάτσει να σου κάνω και ένα σεμινάριο με άλλα γραφεία να κάτσει κάνω. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει και ένα δασολόγιο
και η χώρα πρέπει να αποκτήσει και δασολόγιο και δασολόγιο και κτηματολόγιο. Λοιπόν, το κτηματολόγιο έχει δρομολογηθεί, το δασολόγιο, οι δασικοί χάρτες έχουν προβλήματα, θα περάσουμε, το λέω τώρα εδώ, θα περάσουμε μία περίοδο, 1 με 2 χρόνια που τα πράγματα θα είναι θολά, αλλά το 2025, εδώ να είμαστε καλά από υγεία, αυτό το πράγμα θα έχουν ξεκαθαρίσει και τα δύο. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, εγώ ζητώ από εσάς να έχετε την ανοχή, είναι ένα τεχνικό ζήτημα, έχει και απαιτεί γνώσεις και μηχανικού και δασολόγου και νομικού. Και αν θέλω λοιπόν, σας το λέω από πριν, το λέω εγώ που έχω δουλέψει υπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ότι γνωρίζουμε από πριν ότι θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Θα βοηθήσουμε και τον καθένα ατομικά, αλλά και συλλογικά, με διαφάνεια, να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι. Εάν κάποιος έχει ένα ατομικό πρόβλημα, μην το συζητήσουμε δημόσια εδώ, έτσι. Σας ευχαριστώ καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την μίση και την καλά της συγκεκριμένης. Good one.